Ακόμα και τώρα θα σου πω ότι θέλω να μάθω την αλήθεια για τα παιδιά μου. Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη, πώς την έδωσε, τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά. Με αυτό το κατηγορό, ο Μάνος Δασκαλάκης τοποθετείται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο απέναντι στη Ρούλα Πισπυρίγκου για το θάνατο της 9χρονης κόρης του Τζορτζίνας. Έχει σκοτώσει τα παιδιά! 24 ώρες πριν, η κατηγορούμενη είχε βάλει στο κάδρο τον Δασκαλάκη, λέγοντας μέσα από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης πως επέλεξε αυτή τη στάση φοβούμενος μην μπει ο ίδιος και ο πατέρας του στη φυλακή. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν για τίποτα. Η θέση της εξακολουθεί να είναι ότι αρνείται την ενοχή της. Δεν αποδέχεται την κατηγορία που της αποδίδεται. Η ψυχολογική της κατάσταση είναι κακή. Θεωρεί ότι θα έπρεπε ως μάνα που έχει χάσει το παιδί της να δέχεται συμπαράσταση και όχι τις κατηγορίες που εκτοξεύονται σε βάρος της. Αυτή είναι η δική της θέση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι υποδιερεύνηση και πιστεύω ότι θα ανακύψουν ως στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι άλλο σχετικά. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η κατηγορούμενη αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις που την οδήγησαν ουσιαστικά ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά και τους χειρισμούς γιατρών και νοσηλευτών όσο η Τζορτζίνα νοσηλευόταν. Αυτή είναι η μία πιθανότητα που δίδει. Η άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει, να έχουν γίνει λάθος χειρισμοί. Είτε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του παιδιού, είτε ακόμη και μετά από το επίδικο συμβάν. Στο θέμα των αναλύσεων που ακολούθησαν και κυρίως την τοξικολογική εξέταση των δειγμάτων. Το παιδάκι, καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, αρχικά στο παιδιατρικό νοσοκομείο Καραμανδάνιο και δευτερευόντως στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά ακολούθως και στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, είχε την φροντίδα που έπρεπε από τους θεράποντες ιατρούς. Άκρως αποκαλυπτικές είναι και οι καταθέσεις των ιατρών για το διάστημα της νοσηλείας της 9χρονης Τζορτζίνας, που πάθαινε κρίσης όταν η μητέρα της ήταν μόνη μαζί της. Την Παρασκευή, και ενώ σύνοδός της ήταν η μητέρα της Ρούλα Πισπυρίγκου, και αφού είχε ξεκινήσει η σύντησή της, το παιδί παρουσίασε 3 επεισόδια σπασμών και μυδρίασης. Στο ένα ήταν παρούσα νευρολόγος, η οποία δεν είχε εικόνα χαρακτηριστικών ενός επιληπτικού επεισοδίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από καταγραφή μηχανήματος που έγινε αργότερα, στο οποίο δεν υπήρχαν ενδείξεις επιληπτικού επεισοδίου. Ζήτησα εκ νέου τη διακοπή σύντησης. Μου φάνηκαν περίεργα αυτά που συνέβαιναν και έδωσα εντολή για να μην γίνουν λάθη. Η χορήγηση των φαρμάκων να γίνεται από τις νοσηλεύτριες και όχι από τη μητέρα. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας συνεχίζουν την έρευνα, καθώς παραμένει άλυτο το μυστήριο για τον θάνατο των άλλων δύο παιδιών της Ρούλας Πισπυρίγκου. Ο πρώτος θάνατος επήλθε και αυτό σε παιδί που νοσηλευόταν. Οπότε υπήρχε και εκεί μια ευχέρεια να χορηγηθούν σκευάσματα, τα οποία μπορούν να δράσουν τοξικά. Το δεύτερο όμως φαίνεται ότι έχει πεθάνει μέσα στην κούνια του και ήταν ευρέφος. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο έρευνες των αστυνομικών. Η μία για τη δολοφονία της Τζορτζίνας που συνεχίζεται και η δεύτερη για τον θάνατο των άλλων δύο κοριτσιών της Πισπυρίγκου. Κλειδί στις έρευνες για τους αστυνομικούς είναι ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύτηκε η κατηγορούμενη την επικίνδυνη ουσία και τα μήνυ. Οι αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι της κατηγορουμένης και κατάσχεσαν ένα κινητό, ένα λάπτοπ, συνταγογραφημένα ψυχοφάρμακα, μία τσάντα με ρούχα, ένα καναρίνι σε κλουβί και μία έξυπνη τηλεόραση.